Είστε ο άνθρωπος που ταξίδεψε χθες στη Βηρυτό με το κλιμάκιο. Είδατε από κοντά τα πράγματα. Είδατε και ενημερωθήκατε για τους 5 Έλληνες που έχουμε εκεί, οι 2 σοβαρά. Και θέλω να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι μια δραματική εικόνα. Είχα την ευκαιρία να πάω με το ΣΕ 130 στη Βηρυτό και να συνοδεύσω το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, το οποίο απαρτίζεται από 13 άντρες, από εξοπλισμό, από 2 οχήματα, από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των ατόμων που εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα κτίρια. Και να πούμε, κύριε Υπουργέ, ότι ήμασταν μία από τις πρώτες χώρες που στείλαμε βοήθεια αμέσως στα συντρίμμια για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων εκεί. Για να πω την αλήθεια, μέσα σε 19 ώρες, σε λιγότερο από 24 ώρες, με συντονισμένες προσπάθειες της πολεμικής αεροπορίας, της πολιτικής προστασίας, του πυροσβεστικού σώματος, της ΕΜΑ και του Υπουργείου Εξωτερικών, ήμασταν εκεί. Όταν φτάσαμε, υπήρχε ένα αεροπλάνο από το Κατάρ, το οποίο ξεφόρτωνε ιατρικά εφόδια, αλλά είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έφτασε στην δοκιμαζόμενη Βηρυτό, προκειμένου να προσφέρουμε μονάδα απεγκλώβησης ατόμων κάτω από ερείπια. Είχα την ευκαιρία να πάω στο λιμάνι, να δω με τα ίδια μου τα μάτια την καταστροφή. Είναι βιβλική εικόνα, είναι ανυπολόγιστη η ζημιά. Τα κτίρια έχουν μείνει σκελετοί από κτίρια και γύρω υπάρχουν μόνο ερείπια. Δυστυχώς υπάρχουν πάνω από 200.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στέγη. Και ευτυχώς τους σώζει το ότι στο Λίβανο, όπως και στην Ελλάδα, έχουμε πολύ ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και άρα κάπου θα μείνουν. Υπάρχουν 4 νοσοκομεία τα οποία έχουν καταστραφεί, ένα εκ των οποίων είναι και το Ελληνοορθόδοξο Νοσοκομείο του Αγίου Γεωργίου. 4 νοσοκομεία καταστράφηκαν. 4 νοσοκομεία καταστράφηκαν. 4 νοσοκομεία έχουν καταστραφεί. Συνάντησα την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, την κυρία Ακάρ, η οποία είναι και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συνάντησα τον Υπουργό Εξωτερικών, τους εξέφρασα τη συμπάθειά μας και τα συλληπιτήριά μας για αυτό το οποίο περνάνε, αλλά ταυτόχρονα και την υποστήριξή μας και ότι η Ελλάδα παίζει έναν ενεργό ρόλο στην περιοχή και διατηρεί το δικαίωμα να είναι ένας μεγάλος πυλώνας σταθερότητας σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι, τι σας είπαν, Υπουργέ, αυτή η μεγάλη ποσότητα της αμμονίας εκεί, γιατί φυλασσόταν εκεί, γιατί τα είχαν αφήσει 6 χρόνια εκεί αυτά, τι σας είπανε? Και οι ίδιοι το ψάχνουν. Έχουν διατάξει μια έρευνα και εκτιμούν ότι θα έχουν τα αποτελέσματά της 5 μέρες. Είναι πολύ θυμωμένοι, είναι πολύ ενοχλημένοι που συνέβη κάτι τέτοιο και θέλουν να βρουν την αλήθεια πίσω από την πραγματικότητα αυτή. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες οι οποίες κυκλοφορούν. Φαίνεται ότι μάλλον πρόκειται για ένα ατύχημα και φαίνεται ότι μιλάμε για 2.800 περίπου τόνους από νητρικό αμμόνιο το οποίο ήταν σε αυτή την αποθήκη. Τέτοια αμέλεια πάντως, κύριε Υπουργέ, πραγματικά δεν την έχουμε ξανασυναντήσει. Τέτοια αμέλεια. Να είναι 6 χρόνια 2.500 τόνοι, παραπάνω από 2.500 τόνους, σε μια αποθήκη στιβαγμένη, χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται είτε για την καταστροφή της, είτε για τη μεταφορά της κάπου αλλού, πιο ασφαλώς. Μας κάνει εντύπωση, πραγματικά προκαλεί εντύπωση. Και να οδηγηθούν σε μια τέτοια καταστροφή. Ναι. Ναι. Να ρωτήσω αν οι άνδρες της ελληνικής ΕΜΑΚ έχουν καταφέρει, επιχειρούν από χθες, μαθαίνουμε, έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν κάποιον συνάνθρωπό μας? Έχετε ενημερωθεί μήπως? Επιχειρούν από σήμερα το πρωί, διότι χθες έπρεπε να, με τα στάνταρτς τώρα της χώρας, θα έπρεπε να περάσουν από ένα τεστ κορονοϊού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χθες δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Έχουμε και αυτό αλλά το πρόβλημα. Ξεκινάνε σήμερα το πρωί. Έχουμε και αυτό. Ξέρετε, δοκιμάζεται ο Λίβανος. Και θέλω να σας πω δύο λόγια πάνω σε αυτό. Ο Λίβανος στην περιοχή μας είναι σε δύσκολη κατάσταση. Κήρυξε χρεοκοπία τον Μάρτιο. Περνάει μια βαθιά οικονομική κρίση. Περνάει το μεταναστευτικό τεράστιο πρόβλημα που έχει πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο από την γειτονική περιοχή που βρίσκεται προσωρινά στο έδαφος του Λιβάνου. Περνάει το πανδημικό πρόβλημα το οποίο περνάμε όλοι μας. Και μέσα σε όλα αυτά είχε και αυτή την τεράστια έκρηξη που οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Η χώρα, κύριε Φραγκογιάννη, τι ΑΕΠ έχει? Περίπου, αν θυμάστε τώρα, συγγνώμη κιόλας. Όχι, κύριε Χασαπόπουλε, δεν το θυμάμαι και δεν θα ήθελα να σας δώσω ένα νούμερο. Όχι, σας το λέω γιατί σήμερα λένε όλα τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι η ζημιά που έχει προκληθεί είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Mm. Ναι, ενώ χτες οι πρώτες εκτιμήσεις έλεγαν για ζημιές 3 δις δολαρίων. Τώρα λένε ότι ξεπερνάει τα 10 δις. Στα 10 δις. Δεν είναι και μεγάλη χώρα να πεις ότι έχει μεγάλο ΑΕΠ αυτή η χώρα, έτσι δεν είναι? Ναι.
σίγουρα δεν είναι τεράστιο. Σίγουρα αντιμετωπίζουν οικονομικό θέμα. Αλλά για να σας δώσω το μέγεθος της καταστροφής, να σας πω ότι αν εξαιρέσουμε την γύρω περιοχή από την έκρηξη που πραγματικά έχει ισοπεδωθεί, είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Σε 6 χιλιόμετρα, κύριε Υπουργέ. Να σας πω ότι η πρεσβεία μας βρίσκεται σε μία απόσταση 15 χιλιόμετρων σε μία νοητή ευθεία από το σημείο που έγινε η έκρηξη, στους πρόποδες ενός λόφου και παρόλα αυτά σπάσανε τζάμια. Μέχρι εκεί πήγε το οστικό κύμα. Ακριβώς. Βεβαίως να τονίσω ότι η διπλωματική μας αποστολή είναι όλοι τους καλά, η πρεσβεία μας λειτουργεί. Έχουμε ήδη διαθέσει τα τηλέφωνα της πρεσβείας στην Ομογένεια και στους Έλληνες οι οποίοι μπορούν να έρθουν σε επαφή. Επίσης, το Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω τους διπλωμάτες μας για την στενή επαφή την οποία έχουν με την Ομογένεια και τους Έλληνες που μένουν στην περιοχή. Και δεν έχουμε κάποιο κακό νέο για τους Έλληνες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Ιορδάνη, αν υπάρχει κάποια πληροφορία για τραυματισμένους άλλους Έλληνες στην περιοχή. Εκτός από τους πέντε. Να σας πω ότι έφτασα χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Είμαι από νωρίς το πρωί στο γραφείο. Μίλησα με την υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είναι 5 οι τραυματισμένοι, 2 σοβαρά και δυστυχώς μία κυρία η οποία χάσει τη ζωή της. Θα χρειαστεί να μεταφέρουμε. Υπάρχουν αιτήματα, να το πω διαφορετικά, υπάρχουν αιτήματα για να έρθουν στην Ελλάδα κάποιοι δικοί μας? Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Θα ανταποκριθούμε όπως πρέπει να ανταποκριθούμε. Υπάρχουν αιτήματα από κόσμο ο οποίος δεν έχει που να μείνει. Υπάρχουν αιτήματα από κόσμο που έχει χάσει τις δουλειές του. Μία κυρία η οποία επικοινώνησε μαζί μας για μία επιχείρηση της η οποία έχει ολοσχερώς καταστραφεί. Συμπάσχουμε, βοηθάμε, στεκόμαστε δίπλα στους Έλληνες της περιοχής αλλά και δίπλα στον δοκιμαζόμενο λιβανέζικο λαό. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Ναι, σωστό είναι αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο γιατί έχουν και τους πρόσφυγες και είναι μια χώρα η οποία τώρα δεν είναι σε πόλεμο εκεί πέρα. Επειδή υπάρχουν και διάφορες επιχειρήσεις που θα θέλαν να προσφέρουν, τι ανάγκες έχουν αυτοί οι άνθρωποι, να το πούμε και αυτό, μπορεί κάποιος να υπάρχει που να θέλει να βοηθήσει. Να σας πω ότι ήδη έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου επιχειρήσεις οι οποίες πράγματι, όπως πολύ καλά το λέτε, θέλουν να προσφέρουν. Όπως μου εξήγησε και η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χθες στην Βηρητό, οι πρώτες τους ανάγκες είναι απεγκλωβισμός. Είναι αυτό το οποίο κάναμε εμείς. Οι άμεσες ανάγκες τους είναι σε νοσοκομιακό υλικό και σε νοσοκομιακή φροντίδα. Άρα λοιπόν το να στείλουμε περισσότερους γιατρούς, το να στείλουμε την δυνατότητα νοσηλείας με κάποιον τρόπο είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ, με τον Υπουργό μου τον κύριο Δένδια, φυσικά με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Είμαστε κοντά στα γεγονότα, η Ελλάδα είναι παρούσα και θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε προφανώς τους Έλληνες αλλά και τους δοκιμαζόμενους κατοίκους της Βηρητού.